Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, θα πάμε σε ένα χώρο όπου σπουδάζει η νεολαία. Η νεολαία που έχει λαϊκή καταγωγή, κυρίως. Σύμφωνα λοιπόν με καταγγελίες σπουδαστών από διάφορες επαγγελματικές σχολές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν το περασμένο διάστημα γενικές συνελεύσεις, οι εργαζόμενοι σπουδαστές των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ παραμένουν απλήρωτοι, καθώς δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα τους, τα δεδουλευμένα της μαθητείας τους συγκεκριμένα, από τον περασμένο Νοέμβριο. Και αν δεν είναι Νοέμβριος, να είναι Δεκέμβριος. Μη θεωρήσετε ότι αυτό το πράγμα είναι ασήμαντο για αυτά τα παιδιά. Αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τους σπουδαστές αυτούς σε όλη τη χώρα, αφού για την πλειοψηφία τους, κύριε Υπουργέ, αποτελεί το βασικό εισόδημα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, να μπορέσουν να ζήσουν αυτά τα παιδιά. Επίσης, παρότι ορισμένοι σπουδαστές δικαιούνται επίδομα σίτησης και στέγασης, και αυτό δεν το έχουν πάρει ακόμα. Βέβαια, έτσι δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η οικονομική κατάσταση και η δική τους και των οικογενειών τους, που είναι ήδη δύσκολη, δεδομένου, όπως είπαμε, ότι οι σπουδαστές αυτοί, η καταγωγή τους, είναι κατά βάση λαϊκή. Ταυτόχρονα και παράλληλα με όλα αυτά, στις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ, μια σειρά από υποδομές, από κτίρια, από εργαστήρια, είναι σε άθλια κατάσταση, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι πολύ πίσω από τη σημερινή εποχή, να το πούμε αυτό, με αποτέλεσμα τα μαθήματα να γίνονται σε απαράδεκτες συνθήκες για τους μαθητές, για τους σπουδαστές και για τους εκπαιδευτικούς βέβαια, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλουν. Η περιγραφή του προβλήματος ορίζει και τα ερωτήματα που σας θέτουμε. Τι μέτρα λοιπόν σκοπεύει να πάρει η κυβέρνησή σας για να καταβληθούν άμεσα, άμεσα όμως, κύριε Υπουργέ, χωρίς καμία καθυστέρηση πια από εδώ και πέρα, όλα τα δεδουλευμένα των σπουδαστών για τις συμβάσεις μαθητείας που έχουν με τον ΟΑΕΔ. Και να εξασφαλιστεί και να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα που υπάρχει στις συγκεκριμένες σχολές, ότι θα καταβάλλεται κάθε μήνα αυτός ο μισθός της πρακτικής τους, ο μισθός της μαθητείας, ο οποίος είναι και μικρός στο κάτω-κάτω. Να αυξηθεί βεβαίως ο μισθός των σπουδαστών με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού, όχι στα επίπεδα που έχει πάει μέχρι τώρα και που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, αλλά στα επίπεδα που θέτουν τα συνδικάτα και που δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 825 ευρώ το μήνα. Να πάρουν το επίδομα σίτησης και στέγασης όλοι οι σπουδαστές, που η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται 30 χιλιόμετρα και πλέον από τις κατοικίες τους, να πάρουν την κάρτα περιορίστων διαδρομών όλοι οι μαθητές και οι σπουδαστές, τις αστικές, τις υπεραστικές συγκοινωνίες, να συντηρηθούν βεβαίως οι υποδομές, τα εργαστήρια των σχολών τους και να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες, καθώς και όλα τα αναγκαία υλικά που χρειάζονται στις σχολές τους, τα αναλώσιμα και η υλικοτεχνική υποδομή. Αυτά, κύριε Υπουργέ. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, έρχομαι στο ερώτημά σας. Αμοιβή των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο είναι ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Προφανώς η αμοιβή αυτή αναπροσαρμόστηκε μετά την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού και ανέρχεται πλέον στα 21,78 ευρώ, το ημερομίσθιο δηλαδή. Από την ενημέρωση τώρα που έλαβα από τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΔΥΠΑ, τα δεδουλευμένα Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2021 έχουν ήδη εξευληθεί μέσα στον Ιανουάριο. Αντίθετα, με τις πληρωμές του 2022 όντως υπάρχει μια υπέρμετρη καθυστέρηση, όπως επισημαίνετε και εσείς στην ερώτησή σας, η οποία είναι απολύτως λογικό να έχει αναστατώσει τους σπουδαστές. Το καταλαβαίνω απολύτως αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τόσο εσάς όσο και τους σπουδαστές των ΕΠΑΣ ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που μου παρήχε η διεύθυνση της ΔΥΠΑ, η διοίκηση της ΔΥΠΑ, η χρονοφόρα αυτή η διαδικασία φτάνει στο τέλος και είναι ζήτημα ημερών να ξεκινήσει η κατανομή των αμοιβών. Μάλιστα, και αυτό σχετίζεται με το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας, πρόθεση της διοίκησης της ΔΥΠΑ είναι να αλλάξει η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, ώστε να μην προκύπτουν τέτοιου είδους καθυστερήσεις. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η αλλαγή, θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια ότι οι αμοιβές θα καταβάλλονται κανονικά στην ώρα τους. Στη δευτερολογία μου θα επανέλθω στα υπόλοιπα ερωτήματα που θέτετε στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κύριε Δελή, 3 λεπτά για σας.
Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι οι απαντήσεις σας, όπως άλλωστε και οι διαχρονικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων στα ζητήματα αυτών των σπουδαστών, των επαγγελματικών σχολών, των ΟΑΕΔ, δεν απαντούν στις σημερινές ανάγκες και τα προβλήματα που έχουν. Είπατε ότι έχουν λάβει τα δεδουλευμένα μέχρι και το Δεκέμβριο. Δεν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε. Όμως, κύριε Υπουργέ, έχουμε Μάιο. Είναι 4 μήνες. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό το έσχος να σταματήσει και θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό. Μιλήσατε για τον καινούριο νόμο που, με τον οποίο ο ΑΕΔ μετονομάστηκε σε ΔΥΠΑ. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αν και ο νόμος ο οποίος διέπει αφορά αυτές τις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ είναι και ο 4763 που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας το 2020, όπου θέλω να θυμίσω εδώ και να στυλιτεύσω για άλλη μια φορά την υποβάθμιση του πτυχίου των παιδιών αυτών των σχολών. Ήταν στο επίπεδο προσόντων 4, κύριε Πρόεδρε, και με βάση το νόμο αυτό υποβιβάστηκαν στο επίπεδο 3. Έγιναν σημαντικές κινητοποιήσεις από αυτά τα παιδιά, από αυτούς τους σπουδαστές. Δυστυχώς η κυβέρνηση εκόφευσε για άλλη μια φορά και δεν ανταποκρίθηκε στο δίκαιο αίτημά τους να παραμείνουν στο επίπεδο 4. Και μην θεωρήσετε ότι αυτό είναι ένας αριθμός απλός. Από το 3 στο 4 για να μεταβεί κανείς θα χρειαστεί μια σειρά από πιστοποιήσεις, μια σειρά από επιμορφώσεις, μια σειρά δηλαδή από έξοδα που πρέπει να καταβάλουν αυτά τα παιδιά, συν το ότι έχασαν βέβαια το δικαίωμα της εισόδου στα δημόσια ΙΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι τώρα. Με τον ίδιο νόμο, βεβαίως, ενισχύθηκε η παρέμβαση, και αυτό είναι η διακηρυγμένη πολιτική της κυβέρνησής σας και όλων των κυβερνήσεων, η παρέμβαση των ίδιων των επιχειρηματιών στον καθορισμό των ειδικοτήτων πια και των προγραμμάτων σπουδών αυτών των επαγγελματικών σχολών. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ ωραίο να το λέμε, αλλά ξεχνάμε να πούμε ότι αυτή η τακτική, αυτή η διαδικασία δημιουργεί αποφύτους μιας χρήσης. Ακριβώς, μιας χρήσης για τους εργοδότες, με δεξιότητες σε επαγγέλματα που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απαξιώνονται, δεν τους χρειάζονται πια, αλλάζουν οι επενδύσεις τους, πάνε σε έναν άλλο κλάδο, και έτσι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να επανακαταρτιστούν, να επαναξοδευτούν με λίγα λόγια για να μπορέσουν να ξαναβρούν δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα γύρω από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού από 85 εκατομμύρια του 2020 μειώθηκαν για το 2021 στα 56 εκατομμύρια. Έχουμε μια μείωση 34%. Για φέτος θα δούμε τι θα γίνει, μια που μιλάμε για αναβάθμιση. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να θεωρηθεί αναβάθμιση. Δεν είναι αναβάθμιση τα μηδαμινά εργασιακά δικαιώματα της πρακτικής και της μαθητείας. Δεν είναι αναβάθμιση, βέβαια, κύριε Υπουργέ, το εργασιακό μέλλον για αυτά τα παιδιά, γεμάτο ανασφάλεια, με ένα συνεχές κυνηγητό προσόντων και δεξιοτήτων, ένα λαχάνιασμα να έχουν όλες εκείνες τις πιστοποιήσεις, οι οποίες, εκτός των άλλων, έχουν και ημερομηνία λήξης. Σας μιλήσαμε, σας είπαμε για το ότι πρέπει να καταβάλλονται κάθε μήνα. Κάποια στιγμή, και έτσι πρέπει, όποιος δουλεύει, τουλάχιστον κάθε μήνα θα πρέπει να πληρώνεται. Είναι απολύτως λογικό αυτό. Επιτέλους, έχουν ψηφιοποιηθεί και καλώς μια σειρά από τομείς και δράσεις του ελληνικού κράτους. Γιατί δεν μπορεί να ψηφιοποιηθεί και αυτή η διαδικασία που αφορά αυτά τα παιδιά, που αυτό το μισθό της πρακτικής τους άσκησης τον περιμένουν πώς και πώς. Και μιλάμε για παιδιά, κύριε Υπουργέ, γιατί έτυχε να γνωρίζω και να γνωρίσω αρκετά από αυτά, τα οποία σηκώνονται από τα χαράματα να πάνε να δουλέψουν στην πρακτική τους, να πάρουν 2 και 3 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και να πάνε να φοιτήσουν μετά στη σχολή τους για να γυρίσουν στο σπίτι τους στις 9 και στις 10. Νέοι είναι, αντέχουν, αλλά αυτοί οι ρυθμοί, καταλαβαίνετε, είναι εξοντωτικοί. Και να δουλεύουν και τζάμπα. Εν πάση περιπτώσει, θα θέλαμε μια απάντηση και για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών και για τα επιδόματα σύντησης και στέγασης, γιατί και εκεί να καθυστερούν. Αν κάπου δεν έπρεπε να καθυστερούν τα πράγματα, είναι σε αυτά ακριβώς τα παιδιά. Και όμως εδώ βλέπουμε το κράτος να είναι πολύ αργοκίνητο καράβι και κυριολεκτικά να σέρνεται. Εν πάση περιπτώσει,
Για να το κλείσω, κύριε Πρόεδρε, αφού ευχαριστήσω και για την ανοχή σας, οι σπουδαστές δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε περιμένουν τις εκλογές, ελπίζουμε να τις αξιοποιήσουν και αυτές, κινητοποιούνται, οργανώνονται στις σχολές τους, συντονίζονται σε όλη την Ελλάδα και παλεύουν και διεκδικούν. Αυτά που μόλις πριν από λίγο σας ζητήσαμε και περιμένουν από εσάς να ακούσουν μια θετική κουβέντα. Ευχαριστώ και μια δέσμευση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Μου θυμήσατε και τη ζωή μου το πρωί στα ανταλλακτικά αυτοκίνητα και το βράδυ στο νυχτερινό στη Συγκρού. Σήκω το πρωί. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, τρία λεπτά για εσάς. Συγκρού Αθήνα ή Συγκρού Θεσσαλονίκη. Ναι, νυχτερινό γυμνάσιο έβγαλα το πρωί. Δούλευα στα ανταλλακτικά τη Φόρ. Λοιπόν, αξιότιμη κύριε Δελή, για το πρώτο το κομμάτι που ήταν για τις αμοιβές, σας απάντησα αναλυτικά, σας είπα ποιες έχουν γίνει, ποιες δεν έχουν γίνει, όντως υπάρχει καθυστέρηση και σας είπα επίσης ότι αυτό ακριβώς που είπατε κι εσείς είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Ψηφιοποίηση ώστε να πληρώνονται όλα στην ώρα τους. Και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο εκεί πέρα και αυτό θα γίνει. Για τα υπόλοιπα πράγματα που έχετε, σε σχέση με τα επιδόματα στέγασης και σύντησης, επιτρέψαμε να αναφέρω ότι για τη χορήγησή τους λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ως κίνητρο ή ως παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός μαθητευομένων λαμβάνει ενίσχυση για τη διαμονή και τη διατροφή του. Και μάλιστα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Εργασίας καταργήθηκε το ηλικιακό όριο, οπότε ακόμα περισσότεροι μαθητές έγιναν δικαιούχοι των επιδομάτων αυτών, δηλαδή σύντησης και στέγασης. Αναφορικά με τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και τη συντήρηση των κτηριακών υποδομών, η ΔΥΠΑ συνεχίζει με συγκεκριμένες δράσεις στο τρέχον σχολικό έτος να ενισχύει και να αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Να αναφέρω ενδεικτικά την ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Αυτό έχει γίνει στην ΕΠΑΣ της Καβάλας, στην ΕΠΑΣ του Πύργου και υπάρχουν και άλλες προτάσεις οι οποίες τώρα βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης. Δεύτερο, τη στενότερη συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους, επιμελητήρια και επιχειρήσεις για την περαιτέρω βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και την επιλογή ειδικοτήτων για την επόμενη σχολική χρονιά. Τρίτο, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή και τη λειτουργία πράσινων σχολείων, όπως για παράδειγμα γίνεται αυτή τη στιγμή στην ΕΠΑΣ Κοζάνης. Επιπλέον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως από όλα, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν εγκριθεί δράσεις αναβάθμισης της μαθητείας που περιλαμβάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε υποδομές, των οποίων το κόστος ανέρχεται σε 143 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά στη χορήγηση καρτών περιορίσεων διαδρομών για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, η διοίκηση της ΔΥΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνιο πρόβλημα των μετακινήσεων των σπουδαστών και ιδιαίτερα εκείνων που χρειάζονται να διανύουν μεγάλη απόσταση για την παρακολούθηση των μαθημάτων, μας διαβεβαίωσε ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του. Κλείνοντας, κύριε Δελή, νομίζω ότι είναι προφανές ότι δεν κρυβόμαστε τα προβλήματα και δεν αγνοούμε τις ανεπάρκειες. Τα εντοπίζουμε και τα καταπολεμούμε με ένα συγκροτημένο και συνεκτικό σχέδιο. Εξυγχρονίζουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, απλοποιούμε τις διαδικασίες, ψηφιοποιούμε τις συναλλαγές. Με λίγα λόγια, βελτιώνουμε συνεχώς την καθημερινότητα των πολιτών. Από το πλαίσιο αυτό, όπως σας έδειξα αναλυτικά, ιδίως στο δεύτερο κομμάτι της απάντησής μου, στη δευτερολογία μου, κάθε άλλο παρά εξαιρούνται οι μαθητές των σχολών, μαθητές της ΕΠΑΣ, πρωινό ΕΔ και νυν ΔΥΠΑ. Σας ευχαριστώ πολύ.